Πριν ξεκινήσω όμω για την επόμενη ιστορία, η οποία είναι εξίσου συγκινητική, θα ήθελα να τονίσουμε λίγο τη δύναμη του λόγου του Θεού. Ζών γαρο λόγο του Θεού και ενεργή και το μότερο υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Δηλαδή, ο λόγο του Θεού είναι ζωντανός και δραστικό και κοπτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό στην πράξη τώρα όλοι μαζί, σε μια αληθινή ιστορία. Πριν μερικά χρόνια, σε μια νυχτερινή μου βάρδια, γύρω στα μεσάνυχτα, ένα παλικάρι που μόλις και αυτός είχε τελειώσει τη δική του βάρδια στην εφημερίδα, μου ζήτησε να το μεταφέρω στο σπίτι του. Παίνοντας με στο ταξί, με κοίταξε επίμονα και μου λέει «Καλησπέρα κύριε Θανάση». Καλησπέρα, παλικάρι μου. Με γνωρίζει. Ναι. Από την προηγούμενη φορά και από το ίδιο σημείο. Και τότε πάλι θυμάμαι το σταθμό της Εκκλησία, άκουγε. Πέρασε βέβαια αρκετό καιρός από εκείνη την πρώτη νύχτα που είχαμε κάνει εκείνη την ωραία συζήτηση. Θύμησε με λίγο παραπάνω, σε παρακαλώ, για να καταλάβω. Την πρώτη φορά που με είχε πάρει στο ταξί με αφορμή το ραδιόφωνο τη Εκκλησία, συζητήσαμε διάφορα πνευματικά θέματα. Και σου είχα πει πως πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν εκκλησιάζουμε συχνά και δεν εξομολογούμε. Και θυμάμαι που μου είπες, «Σε παρακαλώ, τώρα που θα πας στο σπίτι σου να κάνεις την προσευχούλα σου, για γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο και πες του, «Χριστέ μου, εγώ λέω ότι σε πιστεύω και σε αγαπάω. Συ όμως τι λες». Σε πιστεύω. Σ' αγαπάω όπως θέλεις εσύ ή όπως βολεύει εμένα. Α, Μήπω μας κλέβει το καντάρι λίγο. Και στην πίστη και στην αγάπη. Και ακούγεται τη φωνή του Κυρίου. Τι δε με καλείτε Κύριε, Κύριε και ούπι ή τα αλέγω. Τι με φωνάζετε Κύριε, Κύριε. Άλλα σας λέω εγώ, άλλα κάνετε εσείς. Αλλού θέλω εγώ, αλλού πάτε εσείς. Εμένα γιατί με φωνάζετε. Μόνο και τον καρκίνο το κεφαλικό, τον πόλεμο, τον σεισμό. Δηλαδή, μόνο τότε θα με φωνάζετε εμένα. Χτυπάει η καμπάνα μου στην εκκλησία μου, δεν έρχεστε. Σα μιλάω για μετάνια και εξομολόγηση και ακόμα δεν πήγατε να πάρετε άφεση αμαρτιών. Και μετά να έρθετε να κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα μου. Δηλαδή, πώ με πιστεύετε και με αγαπάτε. Με το δικό σα Ευαγγέλιο. Όπω βολεύει εσά. Και θυμάμαι ακόμα που μου είπες και τι είναι η πίστη, πυρετό. Να βάλει το θερμόμετρο τη μετρήσεις, 39 και 5 δέκατα. Όχι βέβαια. Η πίστη, παλικάρι μου, μου είπε, είναι καρπό του αγίου πνεύματο. Που όσο ταπεινώνει τη ψυχή, τόσο ελκύει τη χάρη του Θεού. Να ήξερε, μου είπε, πόσο αδική τον εαυτό σου όταν μένεις μακριά από τη μυστηριακή ζωή τη Εκκλησία και πω η εβδομάδα έχει 168 ώρε. 167 είναι δικές μας. Μπορούμε να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μια ώρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας θα μας πει ο Κύριος «Μη μου την κλέβετε, εγώ εσάς θέλω να ευλογήσω και τα παιδάκια σας. Δεν έχω ανάγκη εγώ από εσά, αλλά εσείς από μένα. Δεύτε προς με πάντες οι και υπεφορτισμένοι καγό αναπαύσω εμάς. Λόγια που όπως βλέπεις κύριε Θανάση δεν τα ξέχασα. Όταν έφυγα εκείνο το βράδυ από το ταξί, Ήμουν τόσο προβληματισμένος που πήγα να κοιμηθώ, μα δεν μπόρεσα. Αλλά και πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα. Σκέφτηκα λοιπόν όλα αυτά που μου είχε πει η Θανάση, να πάω να τα κάνω πράξη, ξεκινώντας από το Άγιον Όρος. Όπως και έκανα. Πήγα και βρήκα ένα γεροντάκι εκεί στις καριές και αφού του εξήγησα τι ακριβώς μου συνέβη, ζήτησα να ξεμολογηθώ. Πράγματι, άνοιξα την καρδιά μου και έβγαλα ό,τι βρωμιά και δυσοδία είχα μέσα μου. Αφού όταν έφευγα από το άγιο Όρος, ήταν σαν να πετούσα. Είχα τόση χαρά μέσα μου που δεν ήξερα γιατί κλαίω. Σκέφτηκα λοιπόν όλη αυτή τη χαρά της καινούργια ζωής να τη μεταφέρω και στην κοπέλα μου. Το δέχτηκε πρόθυμα και πήγε να ξεμολογηθεί και αυτή σε ένα πνευματικό εδώ στην πόλη. Έτσι, ξεκινήσαμε μαζί μια καινούργια ζωή. Στην πορεία, όσο περνούσε ο καιρός, έβλεπα πως η κοπέλα μου αγωνιζόταν με περισσότερο ζήλο, κάνοντας με περισσότερη όρεξη τα πνευματικά της καθήκοντα. Προσευχή, νηστείες, αγρυπνίες, μελέτη Αγίας Γραφής και όλα αυτά. Και καθώ την έβλεπα, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πνευματική της πρόοδο. Και όλο σκεφτόμουν να εκείνη την πρώτη νύχτα της συνάντησής μας. Αλλά δυστυχώς, μέσα σε αυτή την πνευματική χαρά, μέσα σε αυτή την πνευματική εφορία, ο Θεός επέτρεψε να έρθει μια δοκιμασία. Ένας καρκίνος στην κοπέλα μου. Εγώ φαίνεται ήμουν πιο αδύνατος και κλονίστηκε λίγο η πίστη μου. Εκείνη όμως απτόητη συνέχισε τον πνευματικό της αγώνα και τώρα μάλιστα με περισσότερο ζήλο, και πάντα έλεγε, «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Προώδευε η κοπέλα στα πνευματικά, αλλά προώδευε και ο καρκίνος, γιατί ήταν πολύ επιθετικός. Εκείνο τον καιρό θέλησε να πάει σε ένα μοναστήρι στο Έζεξ, στην Αγγλία, για να προσκυνήσει και να μιλήσει εκεί με τους πατέρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε προσκύνημα που πηγαίνουμε γινόμαστε και καλά, εάν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Γύρισε όμως πνευματικά πολύ ωφελημένη. Το πόρισμα όμω του γιατρό όταν ήρθε ήταν πολύ άσκημο. Ο καρκίνος είχε φτάσει στα κόκαλα. Η κοπέλα μου όμω δεχόταν παιδαγωγικά την επίσκεψη αυτήν του Θεού, δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Το παράδοξο, κύριε Θανάση, είναι ότι πριν λίγο καιρό κάναμε σκέψεις και όνειρα όπως όλα τα ζευγάρια να προχωρήσουμε σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Μετά από κάποιον λόγο, να βγάζαμε τα προσκλητήρια του γάμου μας. Φαίνεται όμως πως άλλο ήταν το θέλημα του Θεού. Ζήτησε για τελευταία φορά από τον πνευματικό της, λίγο πριν φύγει από αυτό το μάτι ο κόσμο, εάν μπορεί να γίνει μοναχή. Ο πνευματικός της, βλέποντας τον αγώνα της και την πνευματική πρόοδο που είχε, και συμβουλεύοντας και άλλους πατέρες, έδωσε την ευλογία η κουρά να γίνει στο κρεβάτι του πόνου. Παρευρέθηκαν πολύ λίγοι συγγενείς και λίγοι πατέρες, γιατί έτσι ήθελε. Και μετά από λίγο καιρό, έφυγε μοναχή εν κυρίω. Και αφού ήδη είχαμε φτάσει έξω από το σπίτι του, του είπα, αδελφέ μου, όση ώρα με διηγεί σε αυτή τη θλιβερή και συγκινητική ιστορία, κόπηκαν τα πόδια μου. Πίστεψέ με, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Και αφού ανταλλάξαμε χειραψία και ευχαριστίε, έφυγε το παλικάρι για το σπίτι του. Προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε τι είπαμε στην αρχή. ζώνγαρο γαρό λόγο του Θεού. Ε, λοιπόν, αυτό το παλικάρι πήρε το λόγο σε μια νύχτα μέσα και πήγε να τον κάνει πράξη και δείτε τι καρπούς με έφερε. Εύχομαι και προσεύχομαι σε αυτή τη μοναχή που πιστεύω να βρει και πολύ παρησία κοντά στο Χριστό μας να κάνει μια προσευχούλα και για μας τους αμαρτωλούς.